samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Είναι μια ουσιαστική κίνηση αυτό που συμβαίνει σήμερα, αλλά έχει και το συμβολισμό της ότι η πόλη μας περνάει σε μια νέα εποχή. Εμείς σαν εμπορικός σύλλογος και σαν επαγγελματίες θα στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία, αυτή την κίνηση. Είναι ένα χρόνιο αίτημα να υπάρχει αστική συγκοινωνία και έχουμε δηλώσει και στους συναδέλφους μας και στους πελάτες μας και στον κόσμο γενικότερα ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτό το μέτρο με όλη μας την δύναμη. Το τμήμα τροχέας ΣΑΜΟΥ χαιρετίζει καταρχήν αυτή την πρωτοβουλία, αυτή την προσπάθεια που εκπονείται από το Δήμο Σαμίων. Θεωρούμε σαν τμήμα ότι θα βοηθήσει αρκετά σε διάφορους συμπολίτες μας, σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι τα σημεία των στάσεων είναι κέρια. Και έχω να πω ότι σαν υπηρεσία θα είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, σε οτιδήποτε χρειαστεί, για να βοηθήσουμε κι εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι στην ανάπτυξη της πόλης μας. Το λιμεναρχείο και δεν είναι μονάχα στις παρκίδες στις οποίες είναι το λεωφορείο, είναι όλες οι παρκίδες οι οποίες έχουν την ανάλογη χρήση τους της φόρτωσης-εκφόρτωσης προϊόντων και της αστικής συγκοινωνίας. Και μην ξεχνάτε ότι μπαίνουμε στην καλοκαιρινή σεζόν και θα έχουμε συνέχεια λεωφορεία. Πρέπει να αποκτήσουμε την ανάλογη παιδεία, να σταματήσουν τα αυτοκίνητα να ανεβαίνουν πάνω στα πεζοδρόμια και να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το λεωφορείο ως προς τις ανάγκες της καθημερινότητας. Είναι μια προσπάθεια αυτή η οποία για να στηριχθεί θέλει συμμετοχή των φορέων, συμμετοχή των δημοτών και βεβαίως μέτρηση ουσιαστική με αποτελέσματα στις διαδρομές, στις στάσεις, για να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και μετά την πιλωτική εφαρμογή και δεν θα πέσει το κενό. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος ότι αυτή η προσπάθεια, η κοπιώδηση των υπηρεσιών και η συνέργεια όλων έδωσε μετά από 18 μήνες ένα συγκεκριμένο σαφές κοινωνικό αποτέλεσμα.